Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε και σήμερα, 8 λεπτάκια μετά τις 2 ξεκινάμε με την εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Πάμε παρέα ως και τις 3, ο Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Χρήστος και ο στήριξη του ήχου, για να δούμε σε αυτή τη μία ώρα, όπως καθημερινά, ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο, υπάρχουν καλά θεματάκια. Αγωνιστική δράση υπάρχει. Χθες είχαμε το τρίτο φιλικό προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, με το οποίο και θα ασχοληθούμε έτσι λίγο παραπάνω. Την τρίτη φορά που ο Αμπέλ Φερέιρα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να κάνει αρκετές δοκιμές, αρκετές εσωτερικές αλλαγές και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να παρατάσει μια δεκάδα διαφορετική από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια και να έχει φυσικά την ευκαιρία, όπως και ο ίδιος δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού, χωρίς βέβαια να είναι και απόλυτα ξεκάθαρος, να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και από εδώ και πέρα οι δοκιμές τελείωσαν, όπως είπε χαρακτηριστικά, βγήκαν τα συμπεράσματα. Και σαφώς στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του δικεφάλου εν ώψη των προκριματικών του Champions League η κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική. Θα μπορεί να παρουσιάσει πιο έτσι, με μεγαλύτερη ασφάλεια αυτό που θέλει και ο ίδιος, έχοντας την ευκαιρία να δουλέψει και με λιγότερους παίκτες. 23 με 24 μας είχε πει στις πρώτες του δηλώσεις. Περιμένουμε να το δούμε αυτό. Θα προηγηθεί βέβαια και ένα φιλικό του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία την Παρασκευή με την Universitatea Cluj, τη ρουμανική ομάδα. Και στο δεύτερο μέρος σιγά σιγά θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Σήμερα υπάρχει το φιλικό του Ολυμπιακού με το Αμβούργο στις 7 από αγωνιστική δράση. Υπάρχουν φυσικά παιχνίδια για τον πρώτο προκριματικό για το Champions League, στα οποία μπαίνουν και πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, εάν φυσικά καταφέρουν να προκριθούν και να συνεχίσουν στο δρόμο των προκριματικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Χθες οι δύο πιθανοί αντίπαλοι, οι Celtic και η Αστάνα, πήραν προβάδισμα. Καθώς ακολουθήσουν και οι ρεβάνς φυσικά για να κρυθούν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, μπαίνει στον τρίτο και στις 22 του μήνα θα μπει και στην κληρωτίδα για να μάθει ζευγάρι προφανώς από ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Σήμερα η Μπάτε Μπορίσοφ είναι η ομάδα η οποία αφορά τον ΠΑΟΚ. Υποδέχεται την Πιάστ Γκλίβιτσχε από την Πολωνία, τη Λευκορωσία, σήμερα στις 8 το πρώτο παιχνίδι. Αν η Μπάτε πάρει προβάδισμα πρόκρισης και ουσιαστικά εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, θα είναι και αυτή μια από τις πιθανές αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω όμως, έχουμε δρόμο ακόμη για να φτάσουμε ως εκεί. Ο ΠΑΟΚ ρίχνει κλεφτές ματιές ουσιαστικά σε αυτά τα παιχνίδια, για να έχει έτσι και μια πρώτη εικόνα από ομάδες που ίσως και να τον απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων για τα προκριματικά του Champions League και για τους φίλους του στοιχήματος που ενδιαφέρονται, καθώς υπάρχουν αρκετά παιχνίδια στο μενού. Στις 6.30 ξεκινάει η βραδιά, αρκετά νωρίς. Παρτιζάνι από την Αλβανία αντιμετωπίζει την Καραμπάγκ εντός έδρας. Το παιχνίδι που πάμε στις 8 είναι το Μπάτε Πιάστ Γκλίβιτσε από την Πολωνία, στη Λευκορωσία το μάτς αυτό. Στις 8 την ίδια ώρα σε Ρίφτη Ρασπόλ υποδέχεται στη Μολδαβία την Σαμπουρτάλο Τυφλίδας. Μάλιστα. Στις 9 Φερεντσβάρος Λουντογκόρετς. Φερεντσβάρος δεν είναι η Βίντι, τέλος πάντων. Λουντογκόρετς από τη Βουλγαρία. Η Σλάβια Μπρατισλάβα στην Σλοβακία, εκεί που έχει πάει και ο νεαρός του ΠΑΟΚ, κόντρα στην Σουτχέσκα Νίξιτς. Στις 9 και 4 αυτό το παιχνίδι. Στις 10 παρατέρα τον Λίνφιλντ Ρόζενμποργκ. Στις 10 παρατέρα το επίσης Ντάλνταρκ από την Ιρλανδία, κόντρα στη Ρίγα από τη Λετωνία. Και στις 11 το βράδυ η Βαλούρα από την Ισλανδία υποδέχεται τη Μάριμπορ από την Σλοβενία. Στις 7 παραπέντε υπάρχει και ένα μάτσι για τα προκριματικά του Europa League, για τον πρώτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Η Ζενέσες από το Λουξεμβούργο αντιμετωπίζει την Τόμπολ από το Καζακστάν. Λοιπόν, αγωνιστική δράση όμως έχουμε και στο Κόπα Αφρικά σήμερα, που ξεκινάει η προημιτελική φάση με τα δύο πρώτα παιχνίδια της οκτάδας και σίγουρα το ενδιαφέρον αυξάνεται στη διοργάνωση που διεξάγεται στα γήπεδα της Αιγύπτου, για να όσο προχωράμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία της knockout φάσης του τουρνουά, σίγουρα το ενδιαφέρον γίνεται πολύ μεγαλύτερο και οι μάχες πιο συναρπαστικές. Στις 7 Σενεγάλη Μπενίν, εδώ φαβορή είναι η Σενεγάλη σαφώς. Το άλλο μάτς είναι πιο αμφίροπο, πιο ντέρμπι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Στις 10 το βράδυ η Νιγηρία θα αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική. Τα υπόλοιπα θέματα να αναφέρουμε ότι μαζί μας στην κομπή Λίμπερο Παντού σήμερα είναι. Στα υπόλοιπα θέματα, σήμερα φυσικά το πρωί ξεχωρίζει η ανακοίνωση της απόκτησης του Λούκα Σάς από τον Άρη. Την περιμέναμε ούτως ή άλλως, ήταν αναμενόμενη. Από χθες το απόγευμα έχει φτάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος Μέσος, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του Κιτρινομαυρούς. Πέρασε ιατρικά, υπέγραψε από χθες βράδυ το διετές συμβόλαιό του με τον Άρη. Σήμερα το πρωί, λίγες ώρες πριν, η ΠΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του, με τη σχετική φωτογραφία, με το σήμα και τη φανέλα της ομάδας. Ο 29χρονος Χαφ φωτογραφήθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και πλέον θα ταξιδέψει λογικά το απόγευμα. Θα μας τα πει και ο Χρήστος Τσαλτίδης συνέχεια
ποιος είναι στην Ολλανδία. Θα ταξιδέψει λογικά μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ, τον Τίνο Διαμαντόπουλο, εκεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Ο τεχνικός διευθυντής του Άρη, που αναμένεται να έχει και συνάντηση με τον Σάββα Παντελίδη για να συζητήσουν τον μέχρι τώρα απολογισμό της προετοιμασίας αλλά και τα μεταγραφικά ζητήματα. Λεπτομερώς θα τα δούμε συνέχεια αυτά για το ρεπορτάζ του Άρη με τον Χρήστανο Ταλτίδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ, Λίμπερο Παντού, που θα πάμε στην Ολλανδία. Να μας πει και για την περίπτωση του αριστερού μπακ που ψάχνει ο Άρης, καθώς από χθες που έχει χαλάσει του Ιμπάνιες, παίζει έντονα το όνομα του Κασάδο της Ξάνθης. Να δούμε τι γίνεται και στη συγκεκριμένη θέση, όπου ο Άρης σίγουρα χρειάζεται παίχτη, όχι ως βασική επιλογή, καθώς υπάρχει ο Ούγγρος ο Κορχούτ, αλλά σίγουρα θέλει ένα δεύτερο αριστερό μπακ για την συνέχεια και αυτές τις μέρες το θέμα είναι στο προσκήνιο. Στα υπόλοιπα μεταγραφικά, από ό,τι διαβάζουμε στα δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο Μπέργκ φαίνεται να καταλήγει στην Τραμπζονσπορ, αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Και στα διεθνή μεταγραφικά, σήμερα αυτό που παίζει πολύ στα διεθνή ΜΜΕ είναι το θέμα του Νέιμαρ, με την καταλανική της Σπορ να γράφει ότι η Ρεάλ παραμονεύει για να κλέψει εντός εισαγωγικών το βραζιλιάνο Σταρ από την Μπαρτσελόνα. Όλο αυτό το διάστημα παίζει έντονα στο προσκήνιο η επιστροφή του Νεϊμάρ στην Μπάρτσα και το θέμα είναι οι απαιτήσεις Παρί που δεν πέφτουν και ο Νεϊμάρ δεν έχει καταφέρει να τους πείσει ακόμη, αλλά να δούμε αν μπει η Ρεάλ με άγριες διαθέσεις στο κόλπο της απόκτησής του και καταφέρει να πάρει τον βραζιλιάνο στη Μαδρίτη. Στη συνέχεια και στο δεύτερο μέρος και για τα Τουάρι και για τα υπόλοιπα. Να πάμε λίγο τώρα να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα θεματάκια της επικαιρότητας, καθώς έχουμε αρκετά σημαντικά ζητήματα. Να πάμε να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο από το festival.gr. Καλησπέρα, Βαγγέλη, τι γίνεται? Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Νέα κυβέρνηση, σήμερα πρώτο υπουργικό συμβούλιο. Έχουμε έτσι εξελίξεις αυτές τις μέρες, είναι φωτιά στο δικό σας ρεπορτάζ. Έχουμε, ναι, είναι πολλές εξελίξεις στο πολιτικό ρεπορτάζ. Σήμερα, όπως είπες και εσύ, είχαμε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί η κυβέρνηση αλλά και τις άμεσες προτεραιότητες της κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο. Όπως τόνισε απευθυνόμενος προς τους υπουργούς, μας περιμένει όλους πολύ σκληρή δουλειά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας να αλλάξουμε την Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα, τώρα πριν από λίγο ανακοινώθηκε, Γιώργο, ότι ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης mm-hmm. θα είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια σημαντική θέση και μάλιστα με ενισχυμένες αρμοδιότητες. Mm-hmm. Είχε προκύψει και μια γκρίνια στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο, για το γεγονός ότι στο κυβερνητικό σχήμα ήταν μόλις ένας υπουργός από τη Θεσσαλονίκη, ο mm-hmm. λόγος για τον Θόδωρο Καράουλου, τον πρώτο σε σταυρό στη Β' Θεσσαλονίκης, ο οποίος πήρε μάλιστα και το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Δηλαδή, αν δεν παίρναμε και αυτό από τη Θεσσαλονίκη, ποιο θα ναι, παίρναμε. Εντάξει. Σωστά. Οπότε είχε πριν μια γκρίνια. Τώρα ανακοινώθηκε, αυτή είναι μια σημαντική θέση για την Δημοκρατία, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την παίρνει ο Σταύρος Καλαφάτης, ένας έμπειρος πολιτικός, εκλέγεται για πολλά χρόνια βουλευτής. Ναι, ναι. Επειδή είμαστε και σε αθλητικό ραδιόφωνο, να πούμε και ότι ο Σταύρος Καλαφάτης είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, ο Θόδωρος Καλάβουλος είναι γνωστός ηρακλειδέας. Ναι, και έχουν και οι δύο, είχαν στο παρελθόν έτσι, κάποια εμπλοκή, έτσι. Είχαν. Ο Σταύρος Καλαφάτης είχε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στη διοίκηση. Ενεργό ρόλο. Τώρα να πούμε κάποια τοπικά θέματα, Γιώργο. Είχαμε ένα πρόβλημα δυσοσμίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ αμέσως μετά. Δηλαδή, πολύ έντονο κιόλας, έτσι. Και από χθες υπήρχε σε κάποιες περιοχές, σήμερα πιο έντονο σίγουρα. Σήμερα πιο έντονο. Από την πλευρά της εταιρείας διανομής αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας, τονίστηκε ότι δεν ευθύνεται κάποια διαρροή αερίου για την δυσοσμία. Όπως έγινε γνωστό, είναι από τον θερμαϊκό και πάλι. Το φαινόμενο οφείλεται στο θερμαϊκό. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών βγαίνει μια έντονη δυσοσμία από την θάλασσα και αυτό προβληματίζει έτσι τους πολίτες, αλλά δεν οφείλεται σε κάποια διαρροή αερίου, να μην ανησυχούν. Οπότε τώρα, λόγω ζέστης και θερμαϊκού, δηλαδή εκεί οφείλεται. Οπότε φαντάζομαι τώρα που είναι να πέσει η θερμοκρασία λίγο, θα χαλαρώσει λίγο και η δυσοσμία. Τώρα να πούμε ότι για όσους κατευθύνονται και προς την Χαλκιδική, σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ανακοινώσει ότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική. Έτσι, με απόφαση του Περιφερειάρχη του Γιάννη Γεωργού, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε κάποιες περιοχές. Να τις πούμε λίγο αναλυτικά για να γνωρίζουμε. Ναι, να προσέχει ο κόσμος, βέβαια. Πρόκειται για τη Χερσόνησο Κασάνδρας περιοχή Μεσονήσι, στην κορυφογραμμή από Κασανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, στη Χερσόνησο Σιθωνία στην κορυφογραμμή από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι τη Σικιά,
και τις δασικές περιοχές της Ουρανούπολης και Κομίτσας και την περιοχή Κάκαβος. Mm-hmm. Και θα είναι από τις 9 η ώρα το πρωί σήμερα μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί αύριο. Μάλιστα, οπότε πολύ προσεκτικά για όλους τους οδηγούς. Ναι, απαγόρευση κυκλοφορίας. Δεν χρειάζεται να πάει οποιοδήποτε σε αυτούς τους δρόμους. Έτσι, μέχρι τις 9 το πρωί αύριο. Μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία, λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Βέβαια. Τώρα, αν θες Γιώργο, να πούμε λίγο και για τον νέο υφυπουργό αθλητισμού, τον Λευτέρη Αυγεννάκη. Ναι, γιατί και γι' αυτόν έχει γίνει αρκετή συζήτηση και από προχθές. Και εντάξει, ακόμη βέβαια στις πράξεις περιμένουμε να δούμε πώς θα μας απασχολήσει. Γιατί είναι αλήθεια ότι το υφυπουργείο αθλητισμού πολλοί το απέφευγαν, δεν θα το ήθελαν, έτσι. Ναι, είναι ένα καυτό υπουργείο, ειδικά τώρα με τις κόντρες που υπάρχουν σε υψηλά κλιμάκια του αθλητισμού. Είναι δύσκολο, χρήζει δύσκολη διαχείριση. Σίγουρα είναι δύσκολη διαχείριση. Να πούμε για τον Λευτέρη Αυγεννάκη ότι είναι ένα στενό συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο δείχνει όμως, Γιώργο, ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός πλέον θέλει να δώσει βάση σε αυτό. Δηλαδή έβαλε έναν πολύ στενό του συνεργάτη, ο οποίος ήταν και γραμματέας του κόμματος. Mm-hmm. Να πούμε ότι πρόκειται για έναν πολιτικό ο οποίος κατέγεται από την Κρήτη. Είναι ο δηλωμένος οπαδός του Όφη. Και είχε έρθει τότε που είχε προκύψει κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΟΚ και ήταν από αυτούς που προσπάθησε να αυλύνει λίγο τις διαφορές. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θυμάσαι και εσύ, είχε παρακολουθήσει και τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα για τα προγραμματικά του Champions League. Ναι, ήταν στην Τούμπα σε εκείνο το παιχνίδι. Δεν είχε φέρει γούρι βέβαια, είχε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ τότε. Αλλά ήταν μια κίνηση που ήθελε να δείξει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΟΚ. Τώρα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα κινηθεί. Είναι γνωστή και η καλή σχέση που έχει και με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Δεν είναι κάτι άλλο κρυφό. Άλλο κομμάτι αυτό, ναι. Με το μεγάλο μέτοχο, ναι, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, δεν είναι κάτι κρυφό. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, ήταν από αυτούς που προσπάθησαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να κάμψουν λίγο κάπως τις αντιδράσεις που είχαν δημιουργηθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Και φυσικά είναι και το θέμα με την ΕΡΤ που να δούμε και εκεί. Και βέβαια το θέμα με την ΕΡΤ. Παρετήσει τελικά, τι θα γίνει, να δούμε και πώς θα διαχειριστούν και το ζήτημα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και με όλες τις συζητήσεις που έχει γίνει προεκλογικά. Αναλαμβάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και το Αθηναϊκό Πρακτορείο και την ΕΕΠ. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθούν. Ναι, ωραία. Έγινε, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Βαγγέλη Κοκολάκο στο κοινωνικο-πολιτικό ρεπορτάζ και σε όλα αυτά τα ζητήματα και με τη νέα κυβέρνηση, τι θα γίνει με την ΕΡΤ, με τον νέο Υπουργό Αθλητισμού, τους Θεσσαλονικείς που είναι στο κυβερνητικό σχήμα και φυσικά πολύ προσοχή στο θέμα που μας ανέφερε με την απαγόρευση κυκλοφορίας από ως και αύριο το πρωί στις 9 στις περιοχές που μας είπε στον νομό Χαλκιδικής. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, τα πιο αθλητικά, το χθεσινό φιλικό του ΠΑΟΚ, το οποίο όπως είπαμε μας απασχολεί περισσότερο και έτσι σηκώνει περισσότερο σχολιασμό και για όσους το είδατε υπήρχε και τηλεοπτική μετάδοση κανονικά από το ΠΑΟΚ TV. Ακούσατε τον Σταύρο Κόλγα και πάλι στη μετάδοση. Θα δούμε αν τον έχουμε σε λίγο για να μας κάνει και το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που είναι αλήθεια προβλημάτισε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού. Ήταν βέβαια αποτελεσματικός, πέτυχε τα δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο ημίωρο με τον Σφιντέρσκι όταν του δόθηκαν ευκαιρίες, ωστόσο δημιουργικά δεν έδειξε πολλά πράγματα. Στόχοι επίσης βαρ δεν ήταν σε καθόλου καλή ημέρα, καλό απόγευμα και γενικότερα ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι βρίσκεται σε μεταβατική φάση, νομίζω και στα τρία φιλικά φάνηκε αυτό, χθες ίσως λίγο πιο έντονα και πολλοί θα περίμεναν ίσως να δουν πιο βελτιωμένη εικόνα. Είναι αλήθεια ότι σε σχέση και με τα δύο προηγούμενα φιλικά δεν ήταν βελτιωμένη, ίσως ήταν και λίγο χειρότερη εικόνα του ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά είναι ως ένα βαθμό λογικό φυσικά. Και σαφώς ο προβληματισμός που υπάρχει ως ένα βαθμό δεν προκαλεί και τόσο μεγάλη ανησυχία, καθώς φαντάζει έτσι λογικό το ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτά τα διαστήματα εφόσον είναι σε μεταβατικό στάδιο όπως είπαμε και εφόσον ο Πορτογάλος τεχνικός Αμπέλ Φερέιρα θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό από αυτό που έπαιζε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Επομένως, μέχρι να περάσει η δική του φιλοσοφία στην ομάδα, μέχρι να προσαρμοστούν και οι ποδοσφαιριστές στα θέλω του, είναι λογικό στα φιλικά να βλέπουμε αυτήν την εικόνα. Το θέμα είναι βέβαια και το ερώτημα που προκύπτει και ο προβληματισμός έγκυται στο ότι ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι σε ένα μήνα από τώρα και στο τι βαθμό ετοιμότητας θα είναι σε εκείνη την περίοδο όταν θα έρθει ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. Βέβαια, ακόμη δεν ξέρετε την αντίπαλό του ΠΑΟΚ, οπότε είναι αρκετά νωρίς να μιλήσουμε γι' αυτό.
Θα ακολουθήσουν και άλλα φιλικά παιχνίδια. Και όπως είπαμε και πριν, το σημαντικό είναι ότι πλέον ο Φερέιρα, έχοντας δοκιμάσει όλους τους παίκτες, έχοντας δώσει ευκαιρία σε όλους τους ποδοσφαιριστές που είχε στο ρόστερ του διαθέσιμους, θα αρχίσει σιγά σιγά να κόβει πρόσωπα. Το πρώτο ήταν ο Μελιόπουλος. Σήμερα, όπως μάθαμε, θα επιστρέψουν στην Ελλάδα και οι νεαροί ο Παπαδόπουλος και ο. Κι άλλος ένας νεαρός, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, θα δούμε συνέχεια και με τα παιδιά από την Ολλανδία. Και σιγά σιγά θα μπορεί να δουλέψει πιο συγκεκριμένα αυτά που θέλει με το βασικό κορμό της ομάδας και με αυτούς που θα πάει και στα προκριματικά του Champions League, αυτούς που θα εμπιστευτεί ως βασικές επιλογές για να διεκδικήσει την πρόκριση ο δικέφαλος. Και επομένως από το φιλικό αρχίζει ενωμένες που θα γίνει στη Ρουμανία με την Universitat Cluj την Παρασκευή και στα επόμενα φιλικά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία όπου και στις προπονήσεις θα δουλεύει με 23-24 παίκτες όπως έχει πει ο Πορτογάλος. Το θέμα είναι βέβαια να του έρθουν και τα μεταγραφικά αποκτήματα που θέλει. Το ότι ο Γιώργος Σαββίδης από προχθές είναι στην Ολλανδία και σίγουρα θα είχαν αλλεπάλληλες συζητήσεις και με τον Μπράνκο, τον Μάριο Μπράνκο μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, σίγουρα ίσως φέρει πιο γρήγορα τις μεταγραφικές εξελίξεις. Το θέμα είναι να έρθουν γρήγορα και οι ποδοσφαιριστές που θέλει ο Φερέιρα για να μπορεί να δουλέψει με αυτούς, να τους εντάξει γρήγορα στην ομάδα και να είναι έτοιμοι να προσφέρουν στον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια των προγραμματικών του Champions League, ώστε να του αλλάξουν και την εικόνα, κυρίως στη μεσαία γραμμή εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει το μεγαλύτερο θέμα και θέλει ο ΠΑΟΚ άμεσα τη μεταγραφική ενίσχυση. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα στο απαραίτητο break και να επιστρέψουμε με Χρήστανο Τσαλτίδη στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής Ολίμπερο Παντού. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο Ολίμπερο 107,4 για να πάμε συνέχεια στην Ολλανδία μέσα από το διάλειμμα και να μάθουμε περισσότερα και από τον Χρήστανο για τον Άρη. Θα τα πούμε φυσικά και για το φιλικό του ΠΑΟΚ, είτε με Σταύρο Κόλκα είτε με Ελένη Μπούντ. Οπότε εδώ συντονισμένοι στο Ολίμπερο 107,4 πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε, Λίμπερο Παντού. Ακούτε εδώ στο Λίμπερο 107,4 με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ηχού. Σε 5 λεπτάκια θα έχουμε τον Χρήστανο Τσαλτίδη, ο οποίος τώρα μας ενημερώνει να τον καλέσουμε σε 5 λεπτάκια για να μας δώσει όλο το κεντρικό μαύρο ρεπορτάζ από την Ολλανδία. Να δούμε και τι γίνεται και με τα μεταγραφικά. Σήμερα αναμένεται να πάει ο Σάσα, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα. Πριν πάμε στον Χρυσανθό, να πάμε να δούμε έτσι, και κάποια άλλα θεματάκια. Συνέχεια θα έχουμε και Ελένη Μπούντα από Ολλανδία για να σχολιάσουμε μαζί το φιλικό του ΠΑΟ και να δούμε τι γίνεται και στον δικέφαλο που ολοκληρώνει το πρώτο μέρος προετοιμασίας του επιλογανικού εδάφους. Σαν σήμερα, η Juventus πέρσι ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Κριστιάνου Ρονάλντο και τώρα σιγά σιγά οι άνθρωποι της κυρίας κάνουν τον απολογισμό του Πορτογάλου σε αυτή την πρώτη του χρονιά στο Τωρινό. Στα 34 του πέτυχε 28 γκολ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 21 στο καμπιονάτο, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, 1 στο Super Cup, 6 στο Champions League και βέβαια δεν κατάφερε όμως να οδηγήσει την Juve στον πολυπόθητο στόχο του τροπαίου στο Champions League. Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Ρονάλντο είχε μια κακή χρονιά, ίσα-ίσα πολύ καλά τα πήγε για την πρώτη του χρονιά, αλλά 3 χρόνια συμβόλαιο έχει με τους Juventinos, θα δούμε αν θα παραμείνει και τι άλλο έχει να δώσει. Πάντως στις πρώτες προπονήσεις τώρα, στην πρώτη συγκέντρωση που ήταν παρόν και ο Γκονζάλο Εγκουαΐν επιστρέφοντας, οι παδί της ομάδας του τον παρότρινε να μείνει. Τον θέλουν δηλαδή στο ρόστερ, ίσως για να παίξει και μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς πέρσι θυμάστε όλοι ότι είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη Μίλαν για να επιστρέψει ο Μπονούτσι και καθώς η θέση στην επίθεση θα ήταν καλυμμένη ούτως ή άλλως από τον Πορτογάλο. Επίσης, μια και λέμε και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, το 2016, η Εθνική Πορτογαλίας, με τον Ρονάλντο βέβαια να είναι στον πάγκο στη μεγάλη διάρκεια του αγώνα λόγω του τραυματισμού τότε και να δίνει συμβουλές. Θυμάμαστε όλη την εικόνα. Ίσως είναι η πιο έντονη εικόνα που έχει μείνει από εκείνο τον τελικό του Euro του 2016. Ο Ρονάλντο δίπλα στον Φερνάντο Σάντος να δίνει και αυτός οδηγίες, να κατευθύνει τους συμπαίκτες του δίπλα στον προπονητή του, τον Φερνάντο Σάντος. Τέλος πάντων, με τον γκολ του Έντερ τότε, με ένα μακρινό σουτ τότε του Πορτογάλου επιθετικού που ήρθε από τον πάγκο, οι Πορτογάλοι στέθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης μέσα στην Γαλλία, σοκάροντας φυσικά όλους τους Γάλλους. 2 χρόνια μετά, πέρσι το καλοκαίρι δηλαδή, ήρθε η κατάκτηση του Μουντιάλ από αυτή την χρυσή γενιά της Γαλλίας. Είναι αλήθεια, την πολύ καλή ομάδα που θα έχουν και τα επόμενα χρόνια με αρκετούς παίκτες σε νεαρή ηλικία. Έχουμε ποστάρει στη σελίδα του Λίμπερο 107,4 στο Facebook την κορυφαία ενδεκάδα του Copa America, όπως την έχει παρουσιάσει η Conmebol, η Ομοσπονδία της Νοτιού Αμερικής. Ο φίλος ο Δημήτρης μπροστά Καβάνη και Σουάρες, ρε άμπαλη, λέει. Προφανώς δεν απευθύνεται σε εμάς, η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νοτιού Αμερικής, γιατί την επιλέξαμε εμείς την ενδεκάδα.
Ο φίλος ο Αντώνης ζητά τον Γκαμπρίελ Ζεζούς του Χάμες στην επίθεση. Να δούμε λίγο πώς έχει ενδεκάδα. Έχει 5 Βραζιλιάνους, 2 Περουβιανούς και από έναν Χιλιανό, Αργεντινό, Ουρουγουανό και Κολομβιανό στο κορυφαίο σχήμα. Σε σχηματισμό 4-3-3 δίνουν την κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης Κόπα Αμέρικα. Φυσικά ο Άλισον κάτω το δοκάρι δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Σε 5 μάτς, όσο τελικό δεν δέχτηκε ούτε ένα γκολ. Στο τελικό δέχτηκε ένα και αυτό από εκτέλεση πέναλτι. Δίκαια νομίζω, ίσως ήταν και ο κορυφαίος συνολικά του τουρνουά και MVP ψηφίστηκε ο Ντάνιελ Άλβες. Ίσως και λίγο τίμη Σένεκιν για τον 36χρονο πια Βραζιλιάνο που έχει σαρώσει τα πάντα από κούπες. Έχει πάρει τα περισσότερα τρόπαια και συνεχίζει βέβαια. Από εκεί και πέρα στο κέντρο της άμυνας ο Τιάγκο Σίλβα, ο Βραζιλιάνος με τον Χιμένες, Χωσέ Μαρία Χιμένες της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Ουρουγουανό. Δεξιά ο Ντάνιελ Άλβες, αριστερά ο Τραούκο του Περού. Το Περού που είχε δύο εκπροσώπους ως φιναλίστ, έκανε την πορεία έκπληξη φυσικά. Στη μεσαία γραμμή ο Παρέδες, ο Αργεντινός που ήταν από αυτούς που ξεχώρισαν, που διασώθηκαν από την Αργεντινή που μπορεί να είναι αυτό στα ημιτελικά, αλλά δεν είχε και πολύ καλή παρουσία συνολικά, χωρίς καλές εμφανίσεις, χωρίς ιδιαίτερα ψηλά στάνταρ απόδοσης. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη ίσως είδηση από την καλύτερη δεκάδα του Κόπα Αμέρικα είναι η απουσία του Λιονέλ Μέση, που δεν συμπεριλήφθηκε στους 11 και δίκαια νομίζω. Θα στερούσε θέση από κάποιον από τους άλλους τρεις στην επίθεση. Βέβαια και οι απουσίες των Σουάρες και Καβάνι, όπως σωστά μας γράφει φίλος, είναι σημαντικές. Από εκεί πέρα στη μεσαία γραμμή είναι ακόμη ο Βιδάλ της Χιλής και ο Αρτούρ της Βραζιλίας. Στην τριπλέτα της επίθεσης αριστερά ο Έβερτον, η αποκάλυψη της Βραζιλίας. Ο Βραζιλιάνος από την Γκρέμιο σε ηλικία 23 ετών που μας συστήθηκε μέσω του τουρνουά του Κόπα Αμέρικα και νομίζω σύντομα θα πάρει μεταγραφή στην Ευρώπη με αυτές τις εμφανίσεις. Ήταν και ο πρώτος σκόρερ του Κόπα Αμέρικα άλλωστε. Στην κορυφή ο Γκερέρο του Περού, ο οποίος ήταν έτσι ο ηγέτης αυτής της ομάδας που έφτασε στον τελικό. Και στην δεξιά πλευρά ο Χάμες Ροντρίγκες, ο Κολομβιανός. Λοιπόν, δημοσίευμα στη Βραζιλία κάνει λίγο για ενδιαφέρον τη Σαπεκοένσε για τον Πέντρο Εδρίγκε του ΠΑΟΚ, ο οποίος μεταξύ όλων των άλλων χθες αποβλήθηκε στο φιλικό. Το είδαμε και αυτό με απευθείας κόκκινη. Δεν το είδες, Χρήστο? Έκανε εκεί την αλητία του ο Πέντρο Εδρίγκε. Κόκκινη κάρτα στο 70, άφησε τον ΠΑΟΚ με 10 στο τελευταίο 20 άλλο του φιλικού. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα είναι τιμωρημένο και από τα επόμενα φιλικά, θα παίξει κανονικά πάντως. Δεν μετράει μάλλον η κόκκινη κάρτα έτσι. Ο Πέντρο Ρίγκε που φαίνεται να βρίσκεται στο μεταγραφικό στρόγαστρο λοιπόν τη Σαπεκόενσε, τη ομάδα τη πατρίδα του, η οποία όπως γράφουν στη Βραζιλία ενδιαφέρεται για παίκτες στην επίθεση και έχει ψηλά στη λίστα τα ονόματα των Ενρίκε Αλμέιδα και τον Πέντρο Ρίγκε του ΠΑΟΚ. Θα δούμε συνέχεια περισσότερα και για τον δικέφαλο με την Ελένη Μπούντου. Πάμε τώρα Ολλανδία, στον Χρήστανο Τζαλτίδη, να μας πει τι γίνεται στον Άρη. Καλησπέρα, Χρυσανθέ. Τι γίνεται, παιδιά, καλησπέρα. Μια χαρά, εσύ. Καλά, καλά. Σε τι εδώ περιμένετε που... το Σάσα, δεν έχει έρθει ακόμη. Ή έχει έρθει ή είναι καθοδόν και το ξενοδοχείο της ομάδας, εμείς δεν είμαστε ξενοδοχείο της ομάδας. Ναι. Αλλά είναι σε αυτή τη διαδικασία γιατί πετούσε μέσω το Ντίσελντορφ, οπότε χρειάζεται και ένα χρονικό διάστημα να έρθει με το αυτοκίνητο. Οπότε νομίζω ότι λογικά θα έχει φτάσει στο ξενοδοχείο, αν θυμάμαι από τον Φετφατζίδη γύρω στις... όχι τώρα θα φτάνει, γύρω στις 2, 2 και 4 του έχει έρθει ο Φετφατζίδης, τοπική ώρα. Οπότε εικάζω ότι και αυτός αυτή την ώρα περίπου θα φτάσει στο ξενοδοχείο της ομάδας στις 6 παρατέταρτο μας είπανε, επίσης ξαναπέδειξαν, ναι, 6 παρατέταρτο Ελλάδος. Λογικά θα τον ακούσουμε στο Λαμπαουτάρις, έτσι. Ναι, αυτό ωραία. Είναι το πρόγραμμα που υπάρχει, ότι 6 παρατέταρτο θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου, οπότε θα τον ακούσουμε live στην εκπομπή του Λαμπαουτάρις για 2 χρόνια. Υπέγραψε από χθες το βράδυ γνωστό, ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί από την ΠΑΕ Άρης και είναι μια ακόμα σημαντική προσθήκη και κομβική προσθήκη, γιατί είναι στην περιβόητη θέση του αμυντικού χαφ και έρχεται προκειμένου να λύσει το θέμα που έχει δημιουργηθεί μετά την αποχώρηση του Μανώλη Σιώπη. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μεταγραφικά είναι λίγο κολλημένα, τα υπόλοιπα μεταγραφικά είναι το εξής ένα, ο αριστερός μπακ. Δεν προχώρησε του Ιμπάνιες. Ο Κασάδο που έπαιρνε 75 χιλιάρικα στην Ξάνθη ζήτησε 200 από τον Άρη. Α, μάλιστα. Δηλαδή, ωραίος. Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι έχει μια μηχανή ο Άρης που κόβει λεφτά. Προφανώς και δεν θα τα δώσει καμία. Καλή πιστεύω, χρονιά έκανε στην Ξάνθη μια αλήθεια πέρσι, αλλά όχι και τέτοια αύξηση, ρε Κασάδο, ήρεμα. Ο Άρης του είπε ότι από τα 75 να σε πάω στα 100. Εντάξει, λογικό. Πολύ ευχαρίστος. Ναι. Αυτό που λέει ο παίκτης είναι ότι έχει μια προσφορά 200 χιλιάρικα από την Αυστραλία και θέλει να την ματσάρει προφανώς, αλλά η Αυστραλία σου δίνει 200 χιλιάρικα γιατί είναι η Αυστραλία. Δεν θα παίξει Europa League στην Αυστραλία.
Έτσι, για να παίξεις το... Όχι μόνο αυτό. Για να πας στο σπίτι σου, φίλε Κασάδο, θα πρέπει να πάρεις το αεροπλάνο και να πας μετά από μια μέρα. Από την Ελλάδα είσαι σε 2 ώρες στη Μαδρίτη. Δηλαδή, εντάξει, παίζουν όλα αυτά έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και προφανώς άμα πας στην Κίνα θα πάρεις παραπάνω λεφτά. Έτσι, άμα ναι. να πας να παίξεις τσάου, θα τα κάτω, ναι, πάντου έχει. Ναι, θα πάρεις παραπάνω λεφτά. Το κάθε τι έχει τις συνθήκες του και το αξιολογείς. Τώρα εντάξει, ο καθένας αξιολογεί. Δεν έχει απαντήσει αρνητικά στον Άρη, απλά λέμε την... Προφανώς σκέφτεται και αυτός όλα τα σενάρια, δηλαδή να προτιμήσει το καλό οικονομικά συμβόλαιο ή να προτιμήσει μια καλύτερη ποδοσφαιρικά προοπτική που θα του δώσει ο Άρης. Έτσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Πάντως ο Άρης υποχρεωτικά πρέπει να προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Λεμεσό, το πρώτο παιχνίδι. Δεν θα έχει τον Λάρσον, θα έχει τον Κουέστα. Φαίνεται ότι η ομάδα με αυτούς θα πάει, που έχει αυτή τη στιγμή, και εφόσον προκύψει κάτι καλό μέσα στο χρονικό διάστημα, τότε θα ενεργοποιηθεί. Και μετά τα παιχνίδια με τους Κύπριους θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας σε συγκεκριμένες θέσεις. Πάντως, με τον Σάσα, αν με το καλό έρθει και ο Σούντγκρεν, είναι 2 πάρα πολύ σημαντικές προσθήκες όπως αντιλαμβανόμαστε, και σίγουρα το επίπεδο θα ανέβει σημαντικά σε σχέση με αυτά που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα. Τώρα για το Σούντγκρεν, χθες είχαμε αυτό το θέμα με την αποβολή του δεξιού μπακ της Καλά, αυτά μόνο στον Άρη τώρα... Ναι, δηλαδή μεγάλη ατυχία. Μόνο στον Άρη. Δηλαδή πηγαίνει ο άλλος, δεν πάει στην Αρμενία, δεν παίζει κτλ. Λέμε ωραία. Εντάξει, θα έρθει να παίξει με τον Άρη, θα παίξει το παλικαράκι αυτό και στο 13 αποβάλλεται. Ρε αγόρι μου. Εντάξει, τώρα θα πιεστεί ρε ο Σούντγκρεν από τους Σουηδούς για να παίξει. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα παίξει. Γιατί και αυτός θέλει να παίξει με τον Άρη, με την ομάδα του για τα επόμενα 3 χρόνια. Ναι. Οπότε, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, τι να σου πω, ας πονάει το πόδι του. Ας έχει στομαχικές διαταραχές. Να λέει το καλύτερο. Ναι. Το καλύτερο που δεν εντοπίζεται κιόλας. Πονάει μέση μου. Α, μπράβο, ναι. Αυτό είναι το καλύτερο στρατό. Πονάει μέση. Ναι. Η μέση μου πονάει. Θα πονά, πω, πεθαίνω. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει άλλη λύση. Και ας καταλάβουν και αυτοί ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να παίξει. Οπότε να βάλει ένα παίκτη που δεν θέλει να παίξει, καταρχήν να βάλει το πόδι του, δεν θα το βάλει ποτέ. Ναι. Δεν θα το βάλει ποτέ. Αλλά πρέπει να περιμένουμε και το τυπικό της υπόθεσης, έτσι. Βέβαια. Για να δούμε πώς ακριβώς θα... Πώς? Να δούμε οριστικά τι θα γίνει. Ναι. Σε κάθε περίπτωση... Αυτός έρχεται 18 του μήνα στην Θεσσαλονίκη, αυτό λέει η συμφωνία. Τώρα ελπίζουμε όλοι ότι θα έρθει για να μπει και να παίξει. Θέμα ετοιμότητας με το συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Δεν είναι έτσι, κανένα. Ίσα είναι πιο έτοιμος από όλους. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, ας ελπίσουμε θα περάσει και αυτό το παιχνίδι στις 17 του μήνα και θα έρθει πλέον ο Σούντγκρεν στην Ελλάδα. Και θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα για να μπει στο ρυθμό των προπονήσεων. Η προπόνηση σήμερα έχει διπλό χαρακτήρα. Υπήρχε και πρωινή, υπάρχει και απογευματινή. Προπόνηση που είχε αρκετά μεγάλη ένταση σήμερα, το πρωί, μετά και το χθεσινό απογευματινό ρεπό. Να πω εδώ κάτι ότι... αν κάποιος έχει, γιατί διαβάζω διάφορα σχόλια, εντάξει, είναι από άσχετος, είναι εμφανές ότι είναι από άσχετος, όλοι όσοι θεωρούν ότι πρέπει κάθε μέρα να γίνεται διπλή προπόνηση. Και επειδή ο Παντελίδης έδωσε χθες ρεπό το απόγευμα, τους έχει χαλαρούσει ενώ χάνουμε 3-0. Το πρωί έκαναν προπόνηση. Ναι. Μέχρι τώρα ο Παντελίδης δεν έχει αφήσει ελεύθερη μέρα στους παίκτες, στο πρόγραμμά τους. Είτε το πρωί είτε το απόγευμα έχουν προπόνηση και υπάρχουν βέβαια και οι διπλές προπονήσεις. Εκτός αν κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει το πρωί να κάνεις προπόνηση και το απόγευμα να παίζεις. Ή πρέπει κάθε μέρα επί 2 εβδομάδες να έχεις πρωί-απόγευμα προπόνηση. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά πουθενά. Εννοείται. Και πραγματικά διάβασα σχόλια. Ήθελα να μπω στο Facebook να μπορώ να γράψω από κάτω. Ρε αγόρι μου, είναι δυνατόν να είσαι τόσο άσχετος. Αλλά εντάξει. Απλά το λέω για να τα ακούει και ο κόσμος. Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει γίνει προπόνηση εδώ στην ομάδα. Αντίθετα, πέρσι είχαμε 3 ρεπό. Ολοκληρωτικά όλη μέρα. Με Ερέρα. Πέρσι με τον Ερέρα. Αλλά πέρσι επειδή κέρδιζες, όλα ήταν ωραία, φίλε.
Έτσι όλα είναι, ήταν καλά. Ο κόσμος έτσι κρίνει. Καλός ή κακός. Κακός μάλλον, αλλά αυτό είναι το κριτήριο στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν είναι αυτό. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να το εμπεδώσουμε. Ότι δεν είναι τα φιλικά το... και το αποτέλεσμα το σήμερα λοιπόν υπάρχει και απογευματινή προπόνηση. Θα δούμε και τον Λούκα Σάσα να προπονείται για πρώτη φορά. Φαντάζομαι κάποιο ατομικό πρόγραμμα θα κάνει ο άνθρωπος. Μην ξεχνάμε, να το πούμε, ένας πανέξυπνος θα λέει καλά, δεν προπονηθεί ο Σάσα κανονικά σήμερα. Γιατί δεν προπονείται. Φίλε, ταξίδευσα τη Βραζιλία ήρθε. Ναι, μετά έχει ο δικός να δίνει χιλιόμετρα. Κάτσε. Έκανε εργομετρικό, πρόσεξε, έκανε εργομετρικό. Το εργομετρικό δεν είναι για σας. Δώσε λίγο το χέρι να σας πάρω λίγο αίμα. Το εργομετρικό. Φυσικά. Έκανε εργομετρικό με τέτοια κούραση, ήρθε, ξανακάνει ταξίδι, έρχεται, ενσωματώνεται, είναι φυσιολογικό, θα δούμε, μπορεί να μπει και να το βάλει και λίγο μέσα, θα δούμε πώς θα γίνει, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το επιλέξει ο προπονητής σε κάθε περίπτωση. Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η απογευματινή προπόνηση, σταδιακά προσωπικά βλέπω μια βελτίωση του Ιντέγη όσο παίρνει ανάσεις, όσο αποκτάει καλύτερη φυσική κατάσταση, εγώ θεωρώ θα βοηθήσει ο Ιντέγη, βέβαια. Ένα θεματάκι, φίλε μου, τον γκολ το έχει νομίζω. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που φαίνονται πολύ εύκολα τα γκολ και τα χάνει. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες άλλες που βάζει τα δύσκολα. Βέβαια το βάλει τώρα από αυτή τη γωνία και τα λοιπά και το βάζει. Ναι. Εντάξει, εύστοχος πολύ περισσότερο είναι ο Γιουνές μέχρι στιγμής όσον αφορά τις εκτελέσεις. Αλλά θεωρώ ότι αν μπορούσα να ξεχωρίσω να αποδοσφαιριστεί. Ναι. Αλλά αν μπορούσα να ξεχωρίσω έναν ποδοσφαιριστή μέχρι στιγμής προετοιμασία είναι ο Ντιγκίνη. Με διαφορά ο καλύτερος παίκτης. Κάτι προπονήσεις λες τώρα συνολικά κρίνοντας έτσι. Ναι, προπονήσεις, ναι. Και πάρα πολύ καλά πάει και ο Μαρτίνες. Είναι ανεβασμένος ο Μαρτίνες και ευελπιστώ ότι αυτό θα το δείξει και στα επίσημα παιχνίδια μετά την ανανέωση του συμβολαίου του. Είναι θετική η παρουσία του μέχρι στιγμής και ελπίζω, επαναλαμβάνω, να συνεχίσει έτσι. Κοίταξε, ο Άρης, παρά τον τραυματισμό του Λάρσον, έχει επιλογές μεσοεπιθετικά. Έχει και τον Μαρτίνες, έχει τον Τόνσο, έχει τον Ντιγκινί, έχει τον Φετφατζίδη, έχει και τους δύο φόρ του Γιουνές και Ιντέγε. Υπάρχουν επιλογές μεσοεπιθετικά και μην ξεχνάμε, επιστρέφει σε 2-3 εβδομάδες ο Λάρσον και τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς ο Μπρούνο Γκάμα. Η ομάδα είναι υπερπλήρης. Ναι, σαφώς. Από πρόσωπα και απολύσεις εννοείται. Ναι. Δεν θα πάρει άλλο παίκτη ο Άρης για θέση του Γκάμα, προφανώς. Η μόνη περίπτωση που ενδεχομένως να απασχολήσει και τα λοιπά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί, παρά τα όσα λέγονται, γράφονται, ακούγονται και τα λοιπά, είναι ο Ματέο Γκαρσία. Για ειδικούς συγκεκριμένους λόγους και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ναι. Αυτός όμως έχει στο χρονικό διάστημα, περιμένεις μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Δεν υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει βιασύνη, ναι. Ναι, δεν περιμένεις εσύ βασικά. Η Λας Πάλμας περιμένει. Αν βρει κάτι καλύτερο. Έτσι. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά την προετοιμασία. Έχουμε την απογευματινή προπόνηση βέβαια κανονικά. Σας είπα και για τον Σάσο ότι θα τον ακούσουμε. Το απογευματάκι κανονικά τα live μας μέσω του Facebook του All About Άρης και βέβαια θα κάνουμε και μια μεγαλύτερη ανάλυση με τα παιδιά του All About Άρης αργότερα στην εκπομπή. Ωραία, Χρήσαν, θα έγινε. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστα τον Τζαλτίδη στη σύνδεσή μας την πρώτη με Ολλανδία για το ρεπορτάζ του Άρη, για τον Σάσα που πηγαίνει εκεί αν δεν έχει φτάσει ήδη και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, τα μεταγραφικά με τον Κασάδο και όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Ενώ φυσικά σε όλα από το Άρης, ο Νέρης 5 με 7 θα ακούσετε πολλά περισσότερα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πέρα πάμε στο Άπελτον στην Ελένη Μπούντου για να μας πει τι συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ, να σχολιάσει και το φιλικό φυσικά. Καλησπέρα, Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Νομίζω ότι δεν φεύγετε από Ολλανδία, σταθερά είμαστε εδώ, έτσι. Έτσι. Πηγαίνω, ερχόμαστε με γραμμή, με ανοιχτή γραμμή στον ΠΑΟΚ, ανοιχτή γραμμή στον Άρη και όπως είπες και εσύ, μερικά χιλιόμετρα μας χωρίζουν. Έτσι. Λοιπόν, ναι, ολοκληρώθηκε και το τρίτο φιλικό χθες. Στην ουσία ολοκληρώθηκε και το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας με πάρα πολλές δοκιμές από τον Άμπελ Φερέιρα. Νομίζω ότι είδαμε 6 διαφορετικές ενδεκάδες στα 3 φιλικά. Πολλά πρόσωπα, πολλά δίδυμα, εκείνο το οποίο κρατάμε, γιατί σίγουρα η ομάδα στην παρούσα φάση δεν χρήζει κριτικής έτσι, ως προς την δημιουργία ομάδα, συνοχής, ομοιογένειας, αυτά που λέγαμε Γιώργο χθες. Ναι. Το μόνο το οποίο αξίζει να σταθεί και να ασκήσει κάποιος κριτική είναι στα πρόσωπα, ατομικά. Εκεί που τους δοκίμασε ο Φερέιρα, εκεί που ανακάτεψε την τράπουλα ο Φερέιρα και αν και κατά πόσο απέδωσε ο καθένας από αυτούς. Θα σου θέσω για παράδειγμα του Μιχάη, ότι χθες στο δεξιάκρο της άμυνας
δεν απέδωσε, ενώ είχε ένα εξαιρετικό ότι... ημίχρονο. Ακριβώς, φάνηκε ότι δυσκολεύτηκε αρκετά στον καινούριο του ρόλο και γι' αυτό και όλες έγινε πιο εσωτερική αλλαγή πάρα πολύ γρήγορα με τον Κρέσπο, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, έτσι, για όλες τις δουλειές. Κρέσπο, όπου και να τον βάλεις, είναι το ίδιο. Επειδή το συζητήσαμε σήμερα για τον Κρέσπο, είναι ένας value for money παίκτης. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα. Είναι για όλες τις δουλειές, είναι το παιδί που θα καθαρίσει τα πάντα όπου υπάρχει κενό. Και έτσι ήταν και το Λουτσέσκο κιόλας. Εννοείται, ναι. Ελένη, σαφώς έχουν βγει έτσι, τα πρώτα συμπεράσματα για το Φερέιρα πλέον μετά από τρία φιλικά όσον αφορά τα πρόσωπα, όπως σωστά λες και εσύ, και όχι όσον αφορά το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας συνολικά. Και πλέον νομίζω έχει πάρει τις αποφάσεις του κι αυτός, έτσι, για το ποιοι θα είναι στο δεύτερο στάδιο. Μα φαίνεται από τον τρόπο που χρησιμοποίησε τους παίκτες του ότι ήθελε να δοκιμάσει, ήθελε να τσεκάρει πρόσωπα, ήθελε να δει δίδυμα, δεν ήθελε να δουλέψει πάνω στην έννοια της ομάδας και αυτό έκανε το πρώτο διάστημα, είναι λογικό και επόμενο. Ήρθε τη δεύτερη μέρα της προετοιμασίας και στην ουσία αυτό που κλήθηκε να κάνει ήταν να αναλύσει καλά και να κατανοήσει καλά το ρόστερ και τις δυνατότητες βεβαίως που υπάρχουν. Και φυσικά τα πρώτα συμπεράσματα βγήκαν, γιατί όπως είπε χθες ο Πορτογάλος, θέλω να έχουμε δύο εισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση και στην παρούσα φάση δεν το έχουμε. Ναι. Έδωσε και το στίγμα του για το δεύτερο στάδιο λέγοντας ότι όσες δοκιμές έγιναν, όλοι πήραν τις ευκαιρίες τους και νομίζω ότι ήταν γενικά αρκετά δίκαιος απέναντι σε όλους και με το γκρουπ των τερματοφυλάκων και με όλες τις θέσεις. Δεν μπορεί κάποιος να έχει παράπονο, έτσι. Ναι, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει παράπονο για τον Άμπελ Φερέιρα. Έβγαλα τα πρώτα συμπεράσματά μου. Από εκεί και πέρα όλη η κριτική και γενικότερα όλο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο δεύτερο στάδιο, εκεί όπου θα χτιστεί στην ουσία, εκεί που θα δέσει τα κομμάτια του παζλ, εκεί που θα έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των παικτών του και σιγά σιγά θα αρχίσει να τα κουμπώνει πάνω στα θέλω του. Ναι, το θέμα είναι θα έχει και τα μεταγραφικά αποκτήματα που θέλει. Εκεί νομίζω είναι το μεγαλύτερο ερώτημα. Εγώ πιστεύω, Γιώργο, πως κάτι θα έχει. Mm-hmm. Ήδη η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη εδώ είχε την σημασία της, έτσι, είχε την ξεχωριστή σημασία της, γιατί υπόθηκαν πολλά και σημαντικά, πήρε και ο ίδιος μια πρώτη εικόνα από τον ΠΑΟΚ, βρέθηκε χθες στο φιλικό, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση με τη Τσβόλα, οπότε νομίζω ότι με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα θα τρέξει και το συγκεκριμένο ζήτημα, τα συγκεκριμένα, αν θέλεις, ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι και στις ανάγκες του Φερέιρα. Ναι, βέβαια. Ωραία. Κάτι άλλο, Ελένη, έχουμε να σημειώσουμε και από το ρεπορτάζ. Να συμπληρώσουμε μόνο πως αύριο η ομάδα θα προπονηθεί κανονικά για τελευταία φορά στο Άμπελτον της Ολλανδίας. Θα γευματίσει και κατόπιν θα πάρει το αεροπλάνο από Αϊντχόφεν για Ρουμανία, εκεί που θα δώσει το προγραμματισμένο φιλικό με την κλουμπ. Επιστροφή στην Ελλάδα, λίγες μέρες ξεκούρασης, κάποιες πρώτες ανάσεις έτσι για τους παίκτες μετά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Και βεβαίως μετά αρχίζουν τα δύσκολα, μετά αρχίζει έτσι το ψαλίδι του Φερέιρα που ήδη πιστεύω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του αναφορικά με τα πρόσωπα και όσοι θα παρτίζουν το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και στην ουσία όλο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί. Ναι, βέβαια, και τα φιλικά στο επόμενο στάδιο θα έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να δούμε και την εικόνα της ομάδας, να βγάλουμε καλύτερα συμπεράσματα. Εκεί στην ουσία θα δουλευτεί, εκεί θα χτιστεί, εκεί θα πειραματιστεί όσον αφορά το κορμό, έτσι. Εκεί θα καταλήξει σε ένα βασικό κορμό και αυτούς θα δούμε με διάφορες εναλλαγές, γιατί δεν γίνεται να δουλεύει ένα συγκεκριμένο. Θα δούμε πολλές πινελιές να μπαίνουν. Έτσι. Ωραία, Ελένη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από Ελένη Μπούντου από Ολλανδία, μέσα σε ένα τεταρτάκι. Πήγαμε δύο φορές Ολλανδία, πήγαμε, γυρίσαμε. Για να τα πούμε και με Χρυσάνο Τζαλτίδη για τα του Άρη και με Ελένη Μπούντου για τα του ΠΑΟΚ που είχε χθες και το φιλικό. Αύριο θα προπονηθεί για τελευταία φορά, όπως μας είπε η Ελένη, στην Ολλανδία, στο πόρτο στάδιο της προετοιμασίας του. Θα φύγει από το Αϊντχόφεν στη Ρουμανία για να παίξει το προγραμματισμένο φιλικό με την Κλουζ, επαιτειακό για αυτούς, για τα 100 χρόνια της ιστορίας του συλλόγου. Θα έχει εορταστικό χαρακτήρα το παιχνίδι. Και στην Ελλάδα για λίγο και ξανά Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ για το δεύτερο μέρος, το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, για να αρχίσει σιγά σιγά να περνάει ακόμη περισσότερα πράγματα ο Φερέιρα από αυτά που θέλει και να δίνει έτσι το δικό του στίγμα Πορτογάλος τεχνικός στην ομάδα του Δικεφάλου εν ώψη των προκριματικών του Champions League. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3, ώρα να παραδώσουμε σκυτάλι στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα και φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2 εδώ στο Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή ο Λίμπερο παντού. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλό μεσημέρι.